Έγραψε. Εφέρανε στην άλλη άκρη της Ελλάδος, βρισκόμαστε στον Εύρο. Ακριβώς πίσω μας είναι η Τουρκία, έτσι. Ναι, ναι. Πίσω από την κάμερα είναι ο φίλος μου, πώς είπαμε ότι σε λένε. Κώστας. Κώστας. Με παρακολουθείς εδώ και 2 χρόνια, έτσι. Μάλιστα. Πάντα ήθελες να με πάρεις τηλέφωνο και τελικά με είδες μπροστά σου. Έτσι είναι, ναι. Κάνουμε παρέα εδώ και μία εβδομάδα. Σήμερα Κυριακή είπα να χαλαρώσουμε λίγο και αποφάσισα με τα παιδιά και εσένα και κάποια άλλα παιδιά να πεταχτούμε μέχρι τα Λεβιτοστάσια σας, να τα ρίξουμε μια ματιά, να δούμε γιατί καίμε πολύ πετρέλαιο μας τώρα. Ναι, μεν ψιλοζεσθενόμαστε, έτσι. Έτσι είναι. Αλλά πολύ καύσιμο. Γιατί καίω? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί δεν ζεσταίνουμε? Βέβαια, μια μικρή παρένθεση, εδώ πέρα πριν κάτι χρόνια σε έπεσε κάποιος πάνω στην απελπισία μας και βάλαμε και έναν Λέβιτα Ιόντων, έτσι. Ναι. Τι έγινε με αυτή την περίπτωση? Δεν δούλεψε πολύ, έχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Ταλαιπωρία. Μας πήραν τα λεφτά και εξαφανιστήκαν. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πάνω στην απελπισία σας υπάρχουν ορισμένοι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, φίλε, και έρχονται, σε παίρνουν τα λεφτά και εξαφανίζονται μετά. Ο Λέβιτας Ιόντων θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσως να μιλήσουμε, μάλλον θα κάνουμε σε λίγο ένα άλλο κεφάλαιο, άστο αυτό. Γιατί δεν ζεσταίνουμε? Έχεις ένα δοχείο διαστολής 50 λίτρα εκεί χαμηλά. Από τα βίντεο που έβλεπες έκατσες μόνος σου, γιατί ενώ στο επάγγελμα, στο κύριο επάγγελμά σου είσαι αγρότης, έχεις τελειώσει και υδραυλικός. Ναι, ναι. Έχεις και τα πτυχία σου, τα έχεις όλα, ε. Έχω όλα, όλα. Μπράβο τα λόγια. Από τα βίντεο και από αυτά που σας μάθαν και στη σχολή, έκατσες μόνος σου, σωληνομαστό 3/4, βάναμε τρελό, μου βάλες το δοχείο διαστολής εκεί πέρα και είδες μια διαφορά. Ναι, μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Γιατί έχουμε 2 σπίτια, ένα κάτω και ένα πάνω. Είδες τη διαφορά, σου εξήγησα ότι τώρα θα κάτσουμε σε λίγο με το κομφλέρ να το φουσκώσουμε για να σε δείξω τις ισορροπίες. Δηλαδή, το δοχείο διαστολής όταν τα αγοράζω, ακόμα και εγώ καινούριο, πρώτα το μετράω. Ναι. Γιατί μπορεί από το καθισιό που έχει να έχει ξεφουσκώσει από το εργοστάσιο, όπως ξεφουσκώνουν τα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Με ρώτησες εδώ πέρα τι θα δουλέψουμε. Εδώ θα δουλέψουμε σαν αρχή στο 1,8 πίεση αέρα στο δοχείο, θα το φουσκώσουμε σε λίγο και θέλω σε ηρεμία όταν είναι ο Λέβιτας στα 1,9, δηλαδή πάντα θέλουμε η πίεση του αέρα στο δοχείο να είναι 0,1 bar 2 πιο χαμηλά. Ήδη όταν είναι κρύος ο Λέβιτας να με έχει πιέσει τη μεμβράνη, το τονίζω αυτό, έτσι. Ανοίξαμε τον καυστήρα. Ναι, μόνο σου, ένα ριελάκι. Προχθές σου χάλασε εδώ αυτό το... Προχθές, τις προάλλες σου χάλασε αυτό εδώ. Πήρες ένα καινούριο, βέβαια σου εξήγησα ότι από εδώ άμα πάρεις το με το τσίπιδο και το βγάλεις έχει 2 O-ring μέσα, τα αλλάζεις, μου λες μάστορα παιχνιδάκι για μένα, γιατί ακριβώς πίσω μας υπάρχει μια βαμβακομηχανή που κάθεσαι και την κάνεις βίδες μόνος σου, από μικρό παιδί, έτσι. Έτσι, έτσι. Τα χέρια σου όχι απλά πιάνουν, καραπιάνουν. Δηλαδή όταν καθίσαμε τώρα και τον ανοίξαμε λίγο τον καυστήρα, μου λες εντάξει αυτό μαζί με τον καφέ θα μπορώ να το κάνω. Συμφωνείς? Και αυτό θα κάτσεις, θα τα ανοίξεις, να το έχεις σε ρεζέρβα. Αυτό βέβαια είναι το έμβολο που μου ανοίγει από εδώ, δείξε εδώ χαμηλά, που μου ανοίγει τον αέρα. Τι κάνει όμως αυτό? Πολύ σημαντικό. Το ριελάκι αυτό το G3 για μένα είναι το αγαπημένο μου. Και έρχεται ο μάγκας που το κατασκεύασε και σου λέει όταν θα δουλέψει ο καυστήρας θα ανοίγει και θα παίρνει τον αέρα που θέλει και όταν θα κλείνει ο καυστήρας, έτσι, κλείνει από εδώ για να μην με κάνει ελκυσμό η καμινάδα, για να μην μου παίρνει τη ζέστα μέσα από το Λέβιτα. Μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτό? Και ερχόμαστε στο διατάφτα γιατί καίω πολύ. Γιατί ανοίξαμε εδώ πέρα το φανταστικό σου Λεβιτάκι και δεν έχει μέσα επιβραδυντές. Και τι μου είπες, για χρόνια ολόκληρα τα έβλεπα εδώ απ' έξω πεταμένα, δεν ήξερα τι ήταν και μια μέρα τα πήρα και τα πέταξα. Τα πέταξα, ναι. Οι επιβραδυντές εδώ πέρα κάνουν ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο. Με καθυστερούν τα καυσαέρια να βγουν στην καμινάδα,
και μπορεί να έχεις απώλεια σε θέρμανση εδώ μόνο από τους επιβραδυτές μέχρι και 30%. Δηλαδή, όταν εγώ σαν μάστορας και εσύ σαν μάστορας, γιατί τώρα σου μιλάω σαν υδραυλικό, έτσι, δεν σου μιλάω σαν αγρότη, όταν ο μάστορας ψάχνει το 1%, εκεί είναι το παιχνίδι. Και εσύ, με ένα δοχείο διαστολής που είχες πίσω, τι ήτανε, τρίπιο, τι ήταν. Τρίπιο ήταν, τρίπιο. Και ήταν με τον Μπόραμα F18. Μπράβο. Το άλλαξες, είδες μεγάλη διαφορά. Σε πληροφορώ ότι έτσι και βρούμε και επιβραδυντές και τους βάλεις μέσα, θα δεις ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Μου λες, Στράτο, όχι, δεν ζεσταίνουμε, αλλά τσίτα. Έτσι, θα ψάξουμε, θα βρούμε επιβραδυντές. Σου εξήγησα προηγουμένως πώς ανοίγει αυτή η φανταστική πόρτα. Θέλω να με βάλεις εδώ κόντρα δύο βίδες, ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να τις φύγεις για να μην σου κρεμάει η πόρτα. Λασκάρουμε και τις τέσσερις τις βίδες, το βγάζουμε έξω για να μην μας κάνει πατούρα εδώ στο αμυαντόσκηνο. Ωραία. Ναι. Αυτές είναι οι υγροποιήσεις. Θα καθίσεις μόνος σου, θα το καθαρίσεις, θα το κάνεις πιπίλα μόνος σου, γιατί για κάθε χιλιοστό κάπνα έχουμε 3% επιπλέον κατανάλωση. Έτσι, αδερφέ. Κατάλαβα, ναι. Τόσο απλά. Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί έχεις 1, 2, 3 θερμοστάτες επαφής, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, και πρέπει και αυτό να το μελετήσουμε λίγο, να δούμε με τον ηλεκτρολόγο, γιατί εδώ έχουμε ένα θερμοστάτη, έχουμε 2 ηλεκτροβάνες, να δούμε ο πίνακας που δίνει εντολή, γιατί εκείνο που κατάλαβα, ας πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η ηλεκτροβάνα για κάτω, ενώ κανονικά θα έπρεπε. Βέβαια τώρα μένεις πάνω κάτω, οπότε δεν το κλείσω από εμάς. Όχι, δεν θέλω να το κλείσεις. Να το δούμε λίγο τώρα που θα τον ανάψουμε, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε και θα συνεχίσουμε. Έχεις καταλάβει πόσο... Πού δείχνεις, Έχεις καταλάβει πόσο σημαντικό είναι, τα χέρια σου πιάνουν, θα γίνεις εσύ ο ίδιος ο μάστορας, όπως έγινες και σε όλα τα μηχανήματα που έχεις εδώ πέρα, τα χιλιάρικα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Βέβαια, μια μικρή παρένθεση, σαν ένα νέο παιδί και αγρότης που είσαι εδώ στην περιοχή του Εύρου, ενώ μου λες, Μπαρμπαστράτο, έχουμε έναν κάμπο ο οποίος είναι πολύ έφορος, εκείνο που μας ρημάζει κάθε τόσο είναι που πλημμυρίζει το ποτάμι και εδώ πέρα γίνεται χαμός, καταστρεφόμαστε οικονομικά. Ακριβώς έτσι. Έτσι, φίλε. Ακριβώς. Αυτό καλά θα είναι εγώ τώρα που σας ζω, γιατί στον Εύρο δεν έχω ξαναέρθει ούτε καν σαν φαντάρος. Έχω 2 εβδομάδες, βλέπω ότι όχι απλά είστε καλά παιδιά, είστε πολύ καλά παιδιά. Ούτε ξέρουμε τι παιχνίδι παίζετε εδώ, δηλαδή πρέπει να γίνονται κάποια επεισόδια εδώ με τους τόπους, τους γείτονες, φίλους και γείτονές μας, για να θυμηθούμε ότι υπάρχετε κι εσείς. Θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για μένα στις περιοχές που συνορεύουν με τους φίλους μας, είτε νησιά είναι αυτά ή ούτε οτιδήποτε, αλλά βλέπω η πολιτεία σας έχει ξεχασμένους, να μην πω γραμμένους εδώ πέρα. Αγωνίζεστε πάρα πολύ, ενώ έχετε μια ευλογημένη γη εδώ πέρα, παλεύετε μόνοι σας. Έχω ζήσει το χωριό σας εδώ το τυχερό, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο μέχρι τώρα. Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είστε ακρίτες, τελείωσε. Για μένα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση και σαν Στράτος εγώ από τη μεριά μου, γι' αυτό βρίσκουμε εδώ σήμερα, να κάτσουμε να περάσουμε μαζί την Κυριακή και εσύ και στα άλλα τα παιδιά που θα πάμε και να μπορέσω και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι, ας το πούμε, να σας κάνουμε λίγο τη ζωή πιο εύκολη, ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο δρόμος με έφερε εδώ πέρα και απέκτησα καινούριους φίλους εδώ, γιατί χαζά χαζά πήγα και στο φίλο τον Νίκο, πήγα εδώ, δηλαδή γύρισα αρκετά χωριά αυτές τις μέρες. Σήμερα θα φάμε και ψαράκι ποταμίσιο, έτσι. Έτσι, έτσι. Αυτά από το τυχερό Εύρου. Ελληνική πραγματικότητα. Και φίλε μου Φραγκίσκο, έχουμε και πυροσβεστήρα, υπόψη. Αυτά.